Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας συμμετέχει σήμερα στην παράσταση διαμαρτυρίας που οργάνωσε η ΕΒΙΕ. Καταγγέλουμε τα νέα δολοφονικά σχέδια για προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών στο κράτος του Ισραήλ, που αποτελούν ένα ακόμα έγκλημα σε βάρος του λαού της Παλαιστίνης και του δικαιώματός του να ζει σε μια κυρίαρχος, σε μια ελεύθερη πατρίδα. Καταγγέλουμε ακόμα αυτή τη μαύρη σελίδα της Συμφωνίας του Αιώνα που επεκτείνει και νομιμοποιεί την Ισραηλινή κατοχή και που έχει στόχο να ενισχύσει τη θέση των ΗΠΑ απέναντι στα άλλα υπεριαλιστικά κέντρα της περιοχής, στην ευρύτερη περιοχή και στα σχέδιά τους. Υψώνουμε τη φωνή μας ενάντια σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης που οπλίζουν και βάζουν πλάτη στην Ισραηλινή βαρβαρότητα. Και δίπλα σε αυτούς τους σχεδιασμούς βρίσκονται και οι ελληνικές κυβερνήσεις και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας και η χθεσινή του ΣΥΡΙΖΑ που δίνουν γη και είδωρ στα δολοφονικά σχέδια, μάλλον δίνουν γη και είδωρ στους φωνιάδες του Παλαιστινιακού λαού και αρνούνται πεισματικά να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης όπως αποφάσισε το Ελληνικό Κοινοβούλιο από το 2015. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού, αντιπαλεύοντας κάθε προσπάθεια ενοχοποίησης της αντίστασης και της δράσης του για την καταπολέμηση δήθεν της βίας και της τρομοκρατίας. Εξάλλου και στη χώρα μας προωθούνται τα πιο αντιδραστικά μέτρα στο όνομα καταπολέμησης της βίας και τέτοιο σχέδιο είναι το νομοσχέδιο που ήδη συζητείται στη Βουλή για την απαγόρευση των διαδηλώσεων. Εμείς ξέρουμε ότι ο πραγματικός τρομοκράτης είναι ο υπεριαλισμός. Αυτός σπέρνει τον πόλεμο, σπέρνει τη φτώχεια, την ανεργία, τη δυστυχία στους λαούς και γι' αυτό το λόγο θα είμαστε δίπλα στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού μέχρι τέλος, μέχρι το τέλος, μέχρι τη τελική νίκη. Γι' αυτό θα εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις γυναίκες και στο λαό της Παλαιστίνης μέχρι την τελική τους νίκη, μέχρι να τερματιστεί η Ισραηλινή κατοχή, μέχρι να μπορέσουν οι πρόσφυγες που επιθυμούν να γυρίσουν στα σπίτια τους, μέχρι να γκρεμιστεί το τείχος της ντροπής, μέχρι να μπορέσουν οι πολιτικοί κρατούμενοι να απελευθερωθούν. Θα είμαστε δίπλα τους ανυποχώρητα μέχρι να αποκτήσουν το δικό τους κράτος με κυρίαρχο το λαό στο κράτος αυτό, με σύνορα, στα σύνορα του 67 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.